φίλες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος μας μιλάει σήμερα εδώ, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον αυτό το πολύ όμορφο ιερό ναό, για να τιμήσουμε την γνώμη του. Πόσες φορές ο Άγιος Νικάνορα, ένας Άγιος που δεν τον ξέρει η υπόλοιπη Ελλάδα, είναι γνωστός μόνο εδώ στην Μακεδονία, έχει επισκεφθεί τα σπίτια μας. Πόσες φορές μας έχει γλιτώσει από δύσκολες ασθένειες, πόσες φορές τα ιερά που λείψαν έχουν έρθει στην πόλη μας, από την Ιερά Μονή του Αγίου Νικάνορος της Άγωρος των Βρεγανών, και έχουν γλιτώσει την πόλη μας από φοβερές επιδημίες, αιματίωση, χολέρες, πανική γρήπη και πολλές άλλες. Πόσες φορές έχουμε γονατίσει μπροστά στην εικόνα του, παρακαλώντας για τους συγγενείς μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, και έχει έρθει βοηθός. Πόσες φορές τον έχετε δει, τον έχουμε δει στον ύπνο μας, να μας δίνει οδηγίες και παρηγοριά. Πόσες φορές τα κλάματα και οι ύπνοι μπροστά στην Αγία του Θαυματουργή εικόνα έχουν γίνει δάκρυα χαράς, ελπίδας και ευθοσύνης μετά από κάποιο θαύμα, πάμπολες φορές. Αυτό τον Άγιο, ο οποίος κατεφρόνησε τον πλούτο και την κοινωνική καταγωγή, την οικονομική δύναμη και την κοινωνική θέση, και μάλιστα στις δύσκολες εποχές του 16ου αιώνα, όπου η σκλαβιά και η τρομοκρατία είχαν στοιχειώσει την περιοχή μας, αυτός ο Άγιος τα άφησε όλα αυτά και ακολούθησε τον δρόμο της θεώσεως, τον δρόμο του Θεού, τον δρόμο της μεταμορφώσεως. Ακολούθησε το φως του Χριστού, την αγάπη του. Αγάπησε τον Χριστό, τον Θεό, πιο πολύ από τον εαυτό του, πιο πολύ από την τσέπη του, πιο πολύ από τη ζωή του και πιο πολύ από την καλοπέρασή του. Έκοψε κάθε τι γήινο το οποίο εμάς μας αναπαύει, όπως γλέντια, χαρές, ποτό, ξενύχτη, φαγητό, ξεκούραση, ύπνο, ταξίδια. Και έμεινε και περιορίστηκε στην αγρυπνία, στην νηστεία, στην προσευχή. Τότε ο Θεός τον χαρίδωσε και έγινε θαυματικός και προστάτης όλων ημών. Αυτόν τον Άγιο ήρθαμε σήμερα εδώ να τον ευχαριστήσουμε. Μαζί μας, στην ευχαριστία αυτή, βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας, κ. Αρσένιος. Ένας ιεράρχης της Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ιεραπόστολος, διότι προσπαθεί να κατηχήσει τους μη Ορθοδόξους Χριστιανούς και να τους φέρει στον δρόμο του Θεού, στη Βιέννη και σε ολόκληρη την Αυστρία και την Ουγγαρία, όπου διακονεί και έχει υποτιμαντική του ευθύνη, είναι Ιεραπόστολος, είναι Πατέρας και ποινή των Ορθοδόξων Χριστιανών που βρίσκονται σε αυτές τις δύο χώρες, σκορπισμένοι σε διάφορες πόλεις και χωριά. Είναι προστάτης της Εκκλησίας της περιοχής εκείνης, διότι δέχεται επάνω σαν κυματοθράφτης όλα τα δύσκολα και τα επικίνδυνα και τις παγίδες του διαβόλου που βάζει καθημερινά ο Μισόκαλος για να διαλύσει την Εκκλησία ή δυνατόν και κάθε ένα χριστιανό χωριστά, και ταυτόχρονα είναι και φύλακα της πίστεως. Προστατεύει την ορθόδοξη πίστη από προσθέσεις ή αφαιρέσεις, από προσπάθειες των διαφόρων ομάδων, χριστιανικών και μη χριστιανικών, που προσπαθούν καθημερινά να αλλοιώσουν την πίστη, τη σωστή, την αληθινή της Εκκλησίας μας, η γνήσια παράδοση στην Ελληνοορθόδοξη της Εκκλησίας. Ο Άγιος Αυστρίας είναι προστάτης, φύλακας, ημένας και ιεραπόστολος. Είναι άξιος ιεράρχης της Εκκλησίας μας. Κάποια στιγμή ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε σε αντιπαράθεση τον αυτοκράτορα Ουάλη, που ήταν αριανός. Και δεν μπορούσε να αντέξει, να αντιμετωπίσει τα επιχειρήματα του Μεγάλου Βασιλείου. Κάποια στιγμή ο Άρης είπε, ο Αυτοκράτορας, πρώτη φορά βλέπω τέτοιον επίσκοπο στην Εκκλησία. Τι του λέει ο Μεγάλος Βασίλειος? Φυσικά,
από την πρώτη φορά συναντάς επίσκοπο της Εκκλησίας. Τέτοιος όπως ο Μέγα Βασίλειο είναι και ο Μητροπολίτης μας από Αυστρίας. Θα μας πει τώρα δύο λόγια μέσα από την καρδιά. Είναι για λίγες ώρες της Ιάριστα. Αύριο επιστρέφει στην έδρα του, στη Βιέννη, όπου περιμένουν σημαντικές κλιματικές υποχρεώσεις. Είναι για λίγες ώρες στην πόλη μας. Ευδόκησε να μας ευλογήσει παρόλο την κούρασή του. Θα μας πει δύο λόγια από την καρδιά του. Δύο λόγια από την εμπειρία. Δύο λόγια από την προσευχή. Δύο λόγια από τη ζωή. Δύο λόγια από αυτά τα οποία ζει καθημερινά αγωνιζόμενος τον αγώνα των καλών, τρέχοντας όλη μέρα και όλη νύχτα, προσπαθώντας και κατορθώνοντας να αντιμετωπίσει τόσο τις παγίδες του διαβόλου, όσο και τις απαιτήσεις της εποχής, όσο και κυρίως τον Ευαγγελισμό και τον πνευματικό καταρτισμό, τον αγιασμό και τη σωτηρία των χριστιανών που βρίσκονται από την προβληματική ευθύνη. Συμπασχολιότατε μας, καλέ μας Μητροπολίτες, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Ευχόμαστε να έχετε καλό ταξίδι αύριο στην επιστροφή στη Βιέννη και σας παρακαλούμε εάν θέλετε να μας πείτε σε δύο λόγια. Ευχαριστώ, Σεβασμιότητε, αγαπητέ, αδελφέ, Άγιε, Συσσανή, για την ευκαιρία να βρίσκουμε σήμερα κοντά σας και να προσευχόμαστε όλοι μαζί στον Άγιο Νικάνορα να συνεχίσει την πρεσβεία του, τη μεσητεία του προς τον Κύριο για τη σωτηρία πάντων ημών. Και βρίσκομαι με χαρά κοντά σας εδώ στην πόλη της Σιάτιστας, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Βιέννης, της Βουδαπέστης, των κοινοτήτων των δύο, των ιστορικών κοινοτήτων των δύο αυτών χωρών με την περιοχή σας. Γιατί άνθρωποι από την Σιάτιστα, από την ευρύτερη περιοχή, φρόντισαν να έχουμε εμείς ναούς σήμερα. Και έτσι ευγνωμονούμε αυτούς τους ευεργέτες της Εκκλησίας μας, του γένους, για την μεγαλοδορία τους. Και πραγματικά μας έκτισαν όχι μόνο απλούς ναούς, αλλά πανέμορφους ναούς και δοξάζεται το όνομα του Θεού και προσπαθούμε κι εμείς σήμερα στα μέτρα των δυνατοτήτων μας να τους συντηρήσουμε, να τους ανακαινήσουμε και το κυριότερο να τους γεμίσουμε με ανθρώπους για να συνεχίζεται η δόξα και η λατρεία του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και αν δεν μπορούμε να ανακαινήσουμε ένα ναό, γιατί δεν έχουμε τις δυνατότητες, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να πάμε στο ναό και να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό και τους τίτορες που έκτισαν αυτόν τον ναό και μας δίνουν την δυνατότητα. Και στεναχωρούμε πολλές φορές, δεν σας το κρύβω, όταν οι άνθρωποι φεύγουν από την παράδοση και ψάχνουν άλλα πράγματα και ξεχνούν ότι η προτεραιότητα των προγόνων μας που πήγαν αυτές, σε αυτές τις περιοχές και έφυγαν από τη Σιάτιστα και από άλλες πόλεις της Μακεδονίας, προτεραιότητα, επαναλαμβάνω, ήταν να χτίσουν ναό και μετά σπίτι, μετά να αγοράσουν σπίτι και να φτιάξουν την δική τους οικία, πρώτα έφτιαχναν τον οίκο του Θεού. Χαίρομαι λοιπόν που είμαι εδώ και μνημονεύω όλους αυτούς και τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ και προσεύχομαι ο Κύριος να τους αναπαύει με τον Αγίο και τον Δικαίο. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότητα που μου δίνει τη δυνατότητα αυτές τις μέρες να βρίσκομαι κοντά σας και σήμερα λειτουργήσαμε στο Τριώδυνο, τη Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως, του Σωτήρος και τώρα εδώ εσπερίζουμε τον Άγιο Νικάνορα, ένα Άγιο της
Μακεδονίας μας, ένα Άγιο της Ορθοδοξίας, ένα οικουμενικό Άγιο, ο οποίος με την ζωή του έζησε για τον Θεό, εμπειρέστησε τον Θεό, έδωσε τα πάντα στον Θεό και όπως είπε ο Σεβασμιότατός μας, αρνήθηκε και πλούτο και ευγενική καταγωγή και καλοπέραση και σπίτια και κτήματα και αποσύρθηκε στην ησυχία και ζήτησε το έλεος και την χάρη του Θεού και έλαβε πλούσια από αυτό και τώρα το μοιράζει και αυτός σε όλους εμάς και είναι μεσίτης πάντων ημών και τρέχει για να εκπληρώσει τα αιτήματα των καρδιών μας και να παρακαλέσει τον Κύριο για τη σωτηρία μας. Και βρίσκεται η γιορτή του Αγίου Νικάνορος ανάμεσα στην γιορτή της Μεταμορφώσεως που σήμερα γιορτάσαμε και την εορτή της κινήσεως της Θεοτόκου. Και νομίζω ότι κατάλαβε ο Άγιος Νικάνορας αυτό που σημαίνουν οι δύο εορτές, ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος με την ενανθρώπισή του, θέωσε την ανθρώπινη φύση μας, την σήκωσε, της έδωσε την δυνατότητα της σωτηρίας, μας έκανε το δώρο, αν θέλουμε να γίνουμε θεοί, να ζήσουμε τη θέωση και μας έδωσε αυτό που μας λέει και η γιορτή της κινήσεως της Θεοτόκου, την Ανάσταση, όπου ο θάνατος πια σημαίνει βεβαιότητα ζωής για αυτούς που είναι ενωμένοι με τον Χριστό, όπως ήταν και η Παναγία μας. Και όπως λέει η παράδοση, η Παναγία δεν μιλούσε πολύ. Η Παναγία ζούσε για τον Θεό. Η ζωή της ήταν μαρτυρία ενώσεως μετά του Θεού. Και λέει η παράδοση επίσης ότι την επισκέπτονται πολλοί, όχι για να ακούσουν λόγια, για να την δουν, να προσεύχεται και καταλάβαιναν αμέσως ότι ήταν μητέρα του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτό που μας λέει, νομίζω σεβασμιότατε, ο Άγιος Νικάνορας σήμερα, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, είναι ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Είμαστε αδελφοί των Αγίων. Είμαστε παιδιά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μας έσωσε ο Χριστός. Μας δίνει τη δυνατότητα, αν τον αγαπήσουμε, αν ενωθούμε μαζί του, να είμαστε αιώνια ζωντανοί και να χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε την χαρά των Αγίων και των Αποστόλων, η οποία είναι χαρά που μένει στον αιώνα. Αυτή την χαρά έχουμε σε όλους, να ευλογεί ο Κύριος όλους, τις οικογένειές σας, να είσαστε χαρούμενοι, ευλογημένοι, ενωμένοι με τον Επίσκοπό σας. Χαίρομαι σε βαθμότητα, να το πω και αυτό και συγχωρέστε με που σας κουράζω, τις δύο φορές που ήρθα τώρα στην επαρχία σας, που βλέπω ότι υπάρχουν τα μοναστήρια, που τα μοναστήρια είναι επανδρομένα, που έχετε καλούς κληρικούς, που οι άνθρωποι έχουν ευλάβεια και σας αγαπούν, σας σέβονται, σέβονται τον κλήρο, τιμούν τους Αγίους και εύχομαι έτσι να συνεχίσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι και να εύχεστε και για μας εκεί στις περιοχές που ανέφερε ο Σεβασμιότατος, της Αυστρίας και Ουγγαρίας, να κρατήσουμε την παράδοση των προγόνων, να βοηθήσουμε αν μπορούμε έναν άνθρωπο να βρει τον Χριστό και να συνεχίσουμε στο πνεύμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου την θυσία για την πίστη
για τα ιερά και τα όσια του γένους μας. Ευχαριστώ και πάλι.